Ο καιρό για τι επόμενε ημέρε αναμένεται ότι για την Τετάρτη θα έχουμε γενικά καλέ καιρικέ συνθήκε. Πρόσκαιρα, βέβαια, οι νεφώσει υψηλέ όμω, λεπτέ νεφώσει θα διατηρούνται αρκετά αυξημένε σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι από νότιε διευθύνσει, λίγο πιο εξασθενημένοι, με την έντασή του στι περισσότερε περιοχέ να φτάνει τα 2 με 3 τοπικά έω και τα 4 μποφόρ. Εξαίρεση, βέβαια, θα αποτελούν κάποιε περιοχέ στα βόρεια, όπω είναι η περιοχή ανατολικά του των Χανίων, την περιοχή του Ρεθύμνου και λίγο προς το Ηράκλειο όπου η έντασή τους μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία και πάλι θα σημειώσει αρκετά υψηλέ τιμέ. Θα διατηρηθεί και η ελάχιστη τιμή τη αρκετά υψηλά, δηλαδή κοντά στου 17 με 18 βαθμού Κελσίου. Ενώ οι μέγιστε τιμέ και πάλι αναμένεται να ξεπεράσουν του 25 με 26 βαθμού Κελσίου. Και για την Πέμπτη, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού με καλέ μεν τι καιρικέ συνθήκε παρά την ενδεχομένω εμφάνιση κάποιων νεφώσεων ψηλά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι από νότιε διευθύνσει με τι εντάσει και πάλι στα 2 με 3 τοπικά έω και 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα φαίνεται να ενισχύονται και πάλι στι περιοχέ στα βόρεια με ένταση 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί και πάλι η θερμοκρασία και ενδεχόμενα η Πέμπτη να είναι μια ημέρα όπου θα δούμε και την κορύφωση, θα λέγαμε, τη μέγιστη τιμή. Και εδώ θα θέλω να υπενθυμίσω ότι τα προηγούμενα, οι προηγούμενε υψηλέ, υψηλότερε τιμέ που έχουν καταγραφεί για την είναι κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, τιμές οι οποίες παρατηρήθηκαν το Φεβρουάριο του 1960. Ενδεχομένως να υπάρχει και τώρα μία τάση αυτές οι τιμές ε, να ξεπεραστούν ε, και λίγο ή τέλο πάντων να φτάσουμε κοντά. Για την Πέμπτη όμως το βράδυ φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό του καιρού εξαιτια του ότι η απομάκρυση της θερμής αέριας μάζας και ταυτόχρονα η εισβολή μιας ελαφρά ψυχρότερης αέριας μάζας από τη Δυτική Μεσόγειο θα έχει σαν αποτέλεσμα να εγκυμονεί κάποια πιθανότητα για να σημειωθούν προς το ξημέρωμα της Παρασκευής κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές μόνο σε νότιες περιοχές του νησιού και μάλιστα στη Δυτική Κρήτη.